Απίστευτα σενάρια συνωμοσίας διακινούνται τις τελευταίες ώρες, φίλες και φίλοι, για το τι συμβαίνει στο Άγιον Όρος. Βγήκε ο ψευτοηγούμενος της Μονής, ο Μεθόδιος, ο οποίος δεν είναι ο ηγούμενος της Μονής Ασφυγμένου. Ο ηγούμενος της Μονής Ασφυγμένου επίσημα είναι ο Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, με απόφαση του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κάτω από τον οποίο υπάγεται πνευματικά το Άγιον Όρος. Αν τα καταλαβαίνουμε αυτά σημαίνει η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Βγήκε λοιπόν ο Μεθόδιος σε κανάλι του Βελόπουλου και έκατσε και είπε ότι δίθεν αστυνομικοί προσπαθούν να εκενώσουν τη Μονή Ασφυγμένου και να επιτεθούν σε μοναχούς και ότι δίθεν όλο αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει εξυφάνει ο Πρωθυπουργός σε συνεννόηση με τον Βαρθολομαίο, τον Πατριάρχη, με ως αντάλλαγμα να εκδιωχτεί και να αποπεμφθεί ο Αμερικής Ελπιδοφόρος. Δηλαδή απίστευτα σενάρια. Φωνάζουν δίθεν Ορθοδοξία ή θάνατος, βγαίνουν, καταγγέλουν. Όλα αυτά για το Θεαθήνη. Οι άνθρωποι έχουν κρυθεί τελεσίδικα από το Εφετία, από τον Άριο Πάγο. Υπάρχουν δεκάδες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος τους. Και απλά τώρα προσπαθούν μέσω του συναισθήματος, ας πούμε, να προκαλέσουν ότι δίθεν είναι μοναχοί και ότι δίθεν κάποιοι τους επιτίθενται έτσι ώστε η κοινή γνώμη να τους λυπηθεί. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ποιους λυπόμαστε. Μιλάμε για εγκληματίες, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασκήσει bullying σε μοναχούς πραγματικούς, ακόμα και σε μένα που είχα πάει εκεί πέρα πάνω. Δεν έχουν δουλειά μες στο περιβόλι της Παναγίας και όλα τα άλλα τα σενάρια είναι κουταμάρες, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Λοιπόν, αυτά για τώρα, θα τα πούμε στη συνέχεια.